Καλώς ήρθατε στο 35ο και τελευταίο μάθημα της Ruby. Σήμερα θα κάνουμε ένα παιχνίδι το οποίο ονομάζεται Fizz Buzz. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι παίκτες κάθονται σε ένα κύκλο και λένε έναν αριθμό από το 1 μέχρι έναν ορισμένο με τη σειρά. Όταν ο παίκτης βρίσκεται σε αριθμό που διαιρείται με το 3 θα λέει Fizz, όταν διαιρείται με το 5 θα λέει Buzz, όταν διαιρείται και με τους 2 θα λέει Fizz Buzz, αλλιώς θα λέει κανονικά τον αριθμό. Για παράδειγμα, στο 1 θα πει 1, στο 2 θα πει 2, στο 3 θα πει Fizz, στο 4 θα πει 4, στο 5 θα πει Buzz, στο 6 θα πει Fizz, στο 7 θα πει 7 και ούτω καθεξής. Πάμε να το υλοποιήσουμε. Αρχικά θα ορίσουμε ένα ελέγχει τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 50 με το .hdo. Μέσα σε παρένθεση θα βάλουμε 1.50.hdo και σε κάθετες γραμμές στη μεταβλητή. Ας την ονομάσουμε αριθμός. Πρώτα θα ελέγχει την περίπτωση που διαιρείται και με το 3 και με το 5, άρα θα βάλουμε if αριθμός υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης 3 ίσουμε 0 και αριθμός της 100, 5, ίσουμε 0, εκτύπωσε Fizz Buzz. Τώρα θα κάνουμε την περίπτωση που διαιρείται μόνο με το 3, άρα θα βάλουμε else if αριθμός της 100, 3, ίσομαι 0, εκτύπωσε Fizz. Θα κάνουμε την περίπτωση που διαιρείται μόνο με το 5, θα ξαναβάλουμε else if αριθμός της 105, ίσομαι 0, εκτύπωσε Buzz. Else εκτύπωσε τον αριθμό. Θα βάλουμε άλλο ένα end και θα αποθηκεύσουμε το αρχείο. Θα το ονομάσω Fizz Buzz. Και πάμε στο command να το τρέξουμε. Βλέπουμε ότι το 9 επειδή διαιρείται με το 3 μας εκτυπώνει σαν Fizz, το 10 επειδή διαιρείται με το 5 μας εκτυπώνει σαν Buzz, το 15 επειδή διαιρείται και με τους δύο αριθμούς μας το εκτυπώνει σαν Fizz Buzz και τους υπόλοιπους αριθμούς κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σε μία γραμμή κώδικα. Θα γράψουμε 1, τελεία, up to, σε παρένθεση 50, θα ανοίξουμε αγγείλες, μέσα σε κάθετες γραμμές θα βάλουμε τη μεταβλητή, αυτή τη φορά θα βάλουμε n, εκτύπωσε, αυτάκια, δίεση, θα ανοίξουμε καινούργιες αγγείλες, μέσα σε αυτάκια θα βάλουμε fizz, εάν το υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης του αριθμού για του 3 ισούται με το 0. Δίπλα από την αγγείλη θα βάλουμε δίεση, θα ανοίξουμε καινούργιες αγγείλες, μέσα αυτά και θα βάλουμε buzz, εάν το υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης του αριθμού δια του 5, ισούται με 0. Ξανά δίπλα από την αγγείλη θα βάλουμε δίεση, θα ανοίξουμε καινούργιες αγγείλες, τη μεταβλητή, εάν το υπόλοιπο ακέραιες διαίρεσης του αριθμού δια του 3 είναι διάφορο του μηδενός,
και το υπόλοιπο ακύρες διαίρεση του αριθμού δια του 5 είναι και πάλι διάφορο του μηδενός. Θα κλείσουμε τα αυτάκια και θα κάνουμε save. Όπως βλέπουμε, έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και όλο αυτό με μία γραμμή κώδικα. Με αυτή την παρουσίαση, ολοκληρώσαμε τον κύκλο των μαθημάτων της γλώσσας προγραμματισμού Ruby. Ευχαριστώ.